θεωρημένος ότι Σεπτέμβριο του 2021 ο στόχος είναι να έχουμε λάβει τους περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο του έργου. Θέλω να πάω στις οθόνες της εκπομπής, γιατί με βάση τα στοιχεία αυτά που μιλήσαμε το μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε, και βεβαίως δεν είναι στο 100%, όλα αυτά τα οποία προβλέπονται με βάση τη μελέτη και όλο αυτό το όραμα για έναν αυτοκινητόδρομο. Καταρχήν, μιλάμε, και θέλω να με διορθώνετε αν κάνω λάθος, για έναν αυτοκινητόδρομο από το Καστέλι της Κισάμου μέχρι και τη Σιτία. Βεβαίως υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το Καστέλι Χανιά αλλά και το Άγιος Νικόλαος Σιτία. Βλέπουμε το χάρτη πώς είναι αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Με κόκκινα σημεία, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Παραβολιάς από τα γραφικά έχει θέσει τα σημεία που χαρακτηρίζονται δύσκολα και εκεί που προβλέπεται νέα χάραξη και κυρίως τούνελ. Και διορθώστε με, κύριε Κεφαλογιάννη, αν κάνω λάθος. Ας πάμε στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων αρχικά. Μιλάμε για νέα χάραξη στο κομμάτι της Γεωργιούπολης και όσον αφορά το Ρέθυμνο, στο κομμάτι του Εσταυρωμένου μέχρι τη Σκαλέτα και βεβαίως το δύσκολο κομμάτι των Σισών μέχρι και τα λινοπεράματα στο Ηράκλειο. Αυτά είναι τα σημεία που μιλάμε για νέα χάραξη του οδικού δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά για έναν νέο δρόμο νοτιότερα. Τα βασικά σημεία, πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, είναι αυτά τα οποία αναφέρετε. Είναι δύσκολα σημεία το κάθε συγκεκριμένο σημείο για τους δικούς του λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Γεωργιούπολη γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη κυρίως τουριστική. Άρα, δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει διαπλάτηση του δρόμου ή κάποιες παρεμβάσεις. Το ίδιο σημαίνει και στο Εσταυρωμένο, στο Ρέθυμνο. Και επίσης, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τις Σίσες μέχρι και τα λινοπεράματα είναι τέτοια που εκ των πραγμάτων πάμε είτε σε νέα χάραξη, είτε σε δημιουργία τεχνικών έργων όπως κυλαδογέφυρες και τούνελς, έτσι ώστε να έχουμε τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινητόδρομου ασφαλούς, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερκεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Ο αρχικός προγραμματισμός κάνει λόγο για περίπου 20 με 25 σύραγγες σε αυτό το κομμάτι και για τούνελ περίπου 40 χιλιόμετρων σε μήκος το σύνολο των τούνελ. Κοιτάξτε, είναι πράγματι το σύνολο των τούνελ αυτή τη στιγμή. Χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, η χάραξη και οι μελέτες είναι περίπου στα 40 χιλιόμετρα. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα είναι ένα τεράστιο τεχνικό έργο και νομίζω ότι θα προσυδειάζει με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει και στην πολιτική Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα γεωγραφικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής είναι αρκετά δύσκολα, θα γίνουν παντού παρεμβάσεις. Να πω μόνο το εξής, κύριε Δασκαλάκη. Ακόμα και στα κατασκευασμένα συσσαγωγικά κομμάτια, όπως είναι για παράδειγμα η παρακάμψη των τριών μεγάλων πόλεων, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στην ουσία και εκεί το έργο θα γίνει εξ αρχής. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς ικανοποιείται αυτή τη στιγμή ακόμα και από αυτά τα τμήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή αναφέρεστε στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, υπάρχει ήδη ένα περιφερειακό κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, γιατί στον Άγιο Νικόλαο έχει γίνει πρόσφατα παρέμβαση, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται και ως ένας περιφερειακός δρόμος επί των αστικών κέντρων. Στη νέα αυτή μελέτη όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, πάμε σε διαφορετικούς περιφερειακούς δρόμους ή θα διαμορφωθούν αυτοί οι δρόμοι ως και περιφερειακοί των πόλεων? Είναι κάτι το οποίο μελετάται αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη. Για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο υπάρχουν περίπου 5 έξοδοι σε ένα σύνολο, σε ένα μήκος μάλλον 7 χιλιόμετρων, το οποίο αυτό με βάση τουλάχιστον τις σύγχρονες προδιαγραφές ενός αυτοκινητοδρόμου και για λόγους οδικής ασφάλειας, αν πάμε για κλειστό αυτοκινητόδρομο, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να αλλάξει. Ή θα πρέπει να μειωθούν, ή θα πρέπει να γίνουν διαφορετικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, είχε θέσει ερώτηση για αυτό το θέμα στον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, και ο Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής που είναι εδώ μαζί μας, θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Θα ήθελα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, για να ολοκληρώσω εδώ πέρα με το χάρτη. Έχουμε σημειώσει πάνω στο χάρτη, κύριε Υπουργέ, και τα λεγόμενα επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, δηλαδή τα σημεία που έχουν δώσει και απίστευτες τραγωδίες. Μιλάμε λοιπόν για την ευθεία στην Κίσαμο, στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, στον κόμβο της Σούδας, πάνω από τον όρμο της περιοχής, εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι, στον Πετρέ, που είναι η περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, στη Σκαλέτα, που είμαστε στην ανατολική πλευρά της πόλης του Ρεθύμνου, η ευθεία του Φόδελε, που επίσης έχει δώσει
σοβαρές τραγωδίες, απίστευτες τραγωδίες. Ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας, που είναι και ένα εργοτάξιο που είναι σε εξέλιξη με κάποιες στασιμότητες. Οι στροφές στη Ροδιά, επίσης ένα μεγάλο κομμάτι. Η ευθεία του κταίου, που παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, εξακολουθεί να δίνει σοβαρά τροχέα. Ο Άγιος Γιώργης Σελινάρης στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου και βεβαίως οι στροφές της Ιτίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, στον σχεδιασμό αυτό, κύριε Υπουργέ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας πηγαίνει σαν ένα ενιαίο έργο από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, ή αρχικά μιλάμε για μια πρώτη φάση έργων από τα Χανιά στον Άγιο Νικόλαο και στην πορεία θα επεκταθούν τα εργοτάξια σε αυτές τις δύο περιοχές, στις δύο άκρες του νησιού μας δηλαδή? Ανοίξατε τώρα δύο μεγάλες θεματικές. Το ένα αφορά τα έργα οδικής ασφάλειας και το άλλο τον ΒΟΑΚ αυτόν καθεαυτό. Θα εξηγήσω τη διαφορά και στους τηλεθεατές. Καταρχάς, μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του ΒΟΑΚ, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι θα γίνουν και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε πάρα πολλά από αυτά τα σημεία, για παράδειγμα τα οποία αναφέρατε, δηλαδή στο Πετρές Γεωργιούπολη ή στο Φόδελ Ελληνοπεράματα. Μέχρι ακριβώς να γίνει η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι άμα ξεκινήσουν οι εργασίες το 2023, θα υπολογίσουμε τουλάχιστον και μία πενταετία, εξαετία. Άρα θα μιλάμε για παράδοση το 28-29, επειδή είναι μακρό το χρονικό διάστημα και επειδή πράγματι τα σημεία τα οποία αναφέρατε δυστυχώς είναι σημεία τα οποία έχουν δώσει πολύ νεκρά ατυχήματα, θα γίνουν παρεμβάσεις, έχουν γίνει ήδη απαραίτητες μελέτες, έτσι ώστε να γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες που μεσοπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα σημεία εκείνα να γίνουν πιο ασφαλή. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά το δεύτερο, το μεγάλο έργο αφορά, όπως έχουμε πει και εγώ και ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το Χανιά Άγιος Νικόλαος, το οποίο είναι σε τρία τμήματα. Είναι στο τμήμα της παραχώρησης από το Χανιά μέχρι την Χερσόνησο. Το Χερσόνησος Νεάπολη είναι το ΣΔΙΤ και το Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο είναι το δημόσιο έργο. Αυτό ήταν και, αν θέλετε, και ο σχεδιασμός επί της αρχής, και θα καταλάβετε τη διαφορά, που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς το μόνο που είχε καταφέρει είναι να προχωρήσει έναν διαγωνισμό εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή θα έλεγα ένα θεωρητικό διαγωνισμό, χωρίς όμως να υπάρχει παραμικρή μελέτη ή προμελέτη. Αυτό το οποίο εμείς προσθέσαμε είναι το εξής. Η προαίρεση για το τμήμα Κίσαμος Χανιά, το οποίο αυτή τη στιγμή μελετάται και θα πάει παράλληλα με την όλη διαδικασία του έργου, προσθέσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο αφορά κυρίως στη Δυτική Κρήτη, τους νομούς δηλαδή Χανίων και Ρεθύμνου, δηλαδή την σύνδεση του αεροδρομίου Χανίων και του λιμανιού της Σούδας με τον ΒΟΑΚ, που είναι οι βασικές πύλες εισόδου για τη Δυτική Κρήτη. Και επίσης ολοκληρώνουμε την χρηματοδότηση των μελετών για το τμήμα Άγιος Νικόλαος Σιτία, όπως επίσης και για τον κάθε το άξονα. Αυτό να υποθέσω θα είναι όμως μεταγενέστερη παρέμβαση από το αρχικό στάδιο ή θα πάει όλο μαζί? Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Αυτά θα γίνονται παράλληλα. Απλώς θα είναι διαφορετικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι για μας είναι ένα ενιαίο έργο από την Κίσαμο μέχρι την Σιτία, αυτό θα γίνει και πράξη. Απλώς το τμήμα Άγιος Νικόλαος Σιτία αυτή τη στιγμή πρέπει να οριμάσει μελετητικά, έτσι ώστε να ενταχθεί μετά σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και να γίνει η εκτέλεση του έργου. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο και συγγνώμη που διακόπτω, προσπαθώ να τρέξω τη συζήτηση για να βάλουμε στη συζήτηση και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Μέσα σε όλο αυτό τον προγραμματισμό δεν έχει αλλάξει κάτι με το θέμα των δύο δίων. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει για τον ΒΟΑΚ περίπου πριν από 1,5 χρόνο, είχατε πει ότι δεν γνωρίζουμε την χωροθέτηση των δύο δίων, αλλά φαίνεται ότι πάμε σε έναν αυτοκινητόδρομο με διόδια, σωστά? Ακριβώς είναι αυτό και πρέπει να καταλάβετε, κύριε Δασκαλάκη, και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ενώ οι τηλεθεατές και όλοι οι συνδετημόνες, και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει και ο προγραμματισμός και από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ένα έργο με διόδια. Είναι ότι η κυκλοφοριακή φόρτη δυστυχώς στο έργο αυτό είναι τέτοιοι, μάλλον στο μήκος όλου του έργου, θα είναι τέτοιοι που εκ των πραγμάτων απαιτούν διόδια. Δεν υπάρχει χωροθέτηση, έχετε ένα πρώτο που θα τοποθετηθούν τα διόδια? Όχι. Θα είναι, ας πούμε, σε 2-3 σημεία ή θα είναι μία φορά διόδια μέσα στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης? Συνήθως τα διόδια, ας πούμε, στα μεγάλα εθνικά δίκτυα της χώρας, της υπόλοιπης χώρας, μπαίνουν στην είσοδο και την έξοδο των μεγάλων αστικών κέντρων.
Κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει μία χωροθέτηση. Mm-hmm. Και εξάλλου να σας πω, κινούμαστε και σε μία λογική, όπως για παράδειγμα έχουμε κάνει και στην Ολύμπια Οδό, όπου θα πάμε σε μία διαδικασία διοδίων ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση. Κάτι το οποίο είναι και πιο δίκαιο για τον χρήστη του δρόμου. Και νομίζω ότι αυτό θα μας δημιουργήσει, αν θέλετε, τα λιγότερα δυνατά προβλήματα κατά την λειτουργία του δρόμου αυτού. Θέλω να διευκρινίσω επίσης ότι τα διόδια θα μπουν στα τμήματα τα οποία βεβαίως δεν θα περιλαμβάνουν δημόσιο έργο. Δεν θα είναι στο σύνολο του δρόμου. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και νομίζω ότι θα είμαστε και σε θέση να σας πούμε και τον πλήρη σχεδιασμό. Για να βάλουμε τη συζήτηση και τους υπόλοιπους καλεσμένους, θέλω να πάμε στον επόμενο χάρτη για να κλείσουμε με τις οθόνες εκπομπής. Αυτή τη στιγμή και πάνω στο χάρτη, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του βόρειο δικού άξονα της Κρήτης που και ρεπορταζιακά εμείς έχουμε βιώσει απίστευτες στιγμές πόνου από τα τροχαία δυστυχήματα που έχουν γίνει εκεί τα τελευταία 30 χρόνια. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μία καθυστέρηση.